Εσείς από πού είστε? Αράχτιος. Α, ωραία. Για πάτε και εδώ. Όταν θα το δείξετε, να ξέρετε. Για πες μας για κουβέντες. Θα σας πούμε. Εμείς είμαστε οι Lions και μάλιστα λες και οι Lions, λαγωνίση Σαρονίδα. Είμαστε κυρίες, φίλες, οι οποίες έχουμε δημιουργήσει αυτή τη λέσχη και προσφέρουμε. Το ιδιαίτερο γνώρισμά μας είναι ότι έχουμε αγάπη στο συνάνθρωπο. Και αυτό κάνουμε. Εθελοντικά. Βεβαίως, πάντα εθελοντικά. Η Lions είναι η μη κυβερνητική οργάνωση, η μεγαλύτερη σε ολόκληρο τον κόσμο. Και εμείς είμαστε ένα κομμάτι της. Εδώ οι κυρίες φτιάξαμε με μεράκι ό,τι μπορούσαμε για να έρθουμε εδώ να τα πουλήσουμε με πολύ φτηνό κόστος βεβαίως και να ό,τι βγάλουμε, ό,τι χρήματα βγάλουμε να τα προσφέρουμε στο κοινοτικό παντοπολείο. Πού είναι η έδρα σας? Η έδρα μας είναι εδώ, στο Λαγωνίσιο. Στο Λαγωνίσιο, πού ακριβώς? Λεωφόρος Καλυμπίων. Μάλιστα. Και με πολύ χαρά ερχόμαστε κάθε χρόνο και βοηθάμε και μάλιστα εδώ στο Λαγωνίσι βοηθάμε πάρα πολύ και το Ίδρυμα με νοητική στέρηση, το Έγνοια. Εχθές είχαμε εκεί την πραμάτια μας, να το πούμε έτσι, και ό,τι βγάλαμε, ό,τι βγάζουμε, τα προσφέρουμε κατευθείαν για τις ανάγκες. Ευχαριστούμε, καλή επιτυχία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά και καλές γιορτές. Επίσης. Τι δράση να κάνω? Υπεύθυνος αντιδήμαρχος αλληλεγγύης, δεν είσαι? Γεια σου. Ναι. Πες το. Λοιπόν, κύριε αντιδήμαρχε, καλημέρα. Καλημέρα. Υπάρχει σας. Μια μεγάλη γιορτή εθελοντισμού στο Δήμο Σαλονικού. Και μια και είστε και ο υπεύθυνος αντιδήμαρχος αλληλεγγύης, πες μας δύο λόγια. Αυτή η εκδήλωση, όπως γνωρίζετε, γίνεται με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα του αθλητισμού. Είναι μια αφορμή για μας και να δείξουμε κάποια πράγματα και να ευχαριστήσουμε όλους τους εθελοντές, όλους τους συλλόγους, όλους τους ανθρώπους που ενεργοποιούνται κάθε μέρα και βοηθάνε το Δήμο στο να κάνει το χρέος του και να είναι κοντά στους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους τους συλλόγους που είναι εδώ, τους ανθρώπους από το κοινωνικό παντοπολείο, από την ΚΑΣ, τους εθελοντές, τα σχολεία, την Ένωση Γονέων για την πρωτοβουλία της να βραβεύσει τα παιδιά που έδειξαν εθελοντικές δράσεις όλη τη διάρκεια του χρόνου και να προσφέρει και τα τρόφιμα αυτά τα οποία μαζεύονται. Και πραγματικά όλους τους ανθρώπους που μαζί με το Δήμο αποτελούν αυτό το δίκτυο αλληλεγγύης που χρειάζεται και έχει ανάγκη ο Δήμος μας και οι πολίτες του. Έχει πολύ μεγάλη προσέλευση φέτος, σχετικά με πέρσι. Ναι, έχει πάρα πολύ μεγάλη προσέλευση. Ειδικότερα σε σχέση με πέρσι έχει πολύ μεγαλύτερη. Είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό και θα συνεχίσουμε σε αυτή την πορεία. Ευχαριστούμε, καλή συνέχεια. Είμαστε καλά. Καλές γιορτές. Κύριε Δήμαρχε, μια δήλωση για τη σημερινή ημέρα. Εθελοντία, βολουντήρια. Βολουντάρια. Τα βολοντάρια Αναστασία, εσύ. Σέμπρε Τζόβανε Μπέλα, Ακτίβα. Μόλτο Ακτίβα, είναι ενέργεια, εσύ. Λοιπόν, να μιλήσουμε λίγο ελληνικά. Non parlo greco, mi dedicato alla lingua greca, solo con le amiche italiane parlo italiano. Sì. Λοιπόν, ναι, νομίζω πρωτοβουλίες σαν τη σημερινή είναι απαραίτητες πλέον και για την κοινωνία για πάρα πολλούς λόγους. Πρώτα απ' όλα, διότι ενεργοποιεί την ψυχή του κάθε θελοντή και διαπιστώνουμε ότι θελοντές έχουμε πλέον από όλες τις ηλικίες, έχουμε μικρά παιδιά αλλά και μεγάλα παιδιά.
Και πραγματικά εδώ υπάρχει ψυχή αυτών των ανθρώπων. Εκτός από αυτό, τον εθελοντισμό τον έχει ανάγκη πλέον η ίδια μας κοινωνία, με την κοινωνική κατάσταση έτσι όπως έχει διαμορφωθεί. Υπάρχει κόσμος που χρειάζεται την αλληλεγγύη μας και αυτό είναι που προσφέρουν αυτές τις εκδηλώσεις. Είναι πραγματικά συγκινητικό το τι προσφορές έχουν γίνει και για το κοινωνικό παντοπολείο και για αλληλεγγύη σε συνανθρώπους μας. Και ό,τι βλέπετε εδώ τώρα, τα έχουν προσφέρει με τη δουλειά τους, είτε τα σχολεία είτε εθελοντικές ομάδες, από μόνες με την ψυχή τους. Γι' αυτό θέλω να τους ευχαριστήσω και να καλέσω όλο τον κόσμο να είμαστε ενωμένοι για την κοινωνία που μας χρειάζεται. Ευχαριστώ πολύ, καλή. Ούνα δήλωση είναι Ιταλιάνο. Έλα, πες στα ιταλικά. Πες στα ιταλικά. Grazie per essere stata invitata oggi a questa festa del nazionale del volontariato. Ringrazio il sindaco. Siamo amici. Sindaco, siamo amici. Io sono Petros, non sindaco, Petros. Petro, grande amico, che tiene sempre viva Calivia. Sì. Chi è Petro? Che panda dito sa Calivia. Καλημέρα. Πες μας δύο λόγια για το τι γίνεται εδώ και τι προσφέρετε εσείς. Εγώ προσωπικά με πολύ χαρά άκουσα για το κοινωνικό παντοπολείο. Δεν είχα ασχοληθεί άλλη φορά. Όμως είχα τη δυνατότητα, επειδή ασχολούμαι με το αντικείμενο, ό,τι είχα στο σπίτι μου πράγματα που τα είχα κερδίσει από δώρα, από αυτά, από τις εκδηλώσεις της Στάμπλερ, τα έφερα όλα εδώ, αντί να βάλω χρήματα από την τσέπη μου, να τα προσφέρουμε για τον παρά. Είστε απλώς ιδιώτης δηλαδή. Ιδιώτης. Ναι, ναι. Πολύ καλή κίνηση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι, να μπουν στο κουπαρά για το κοινωνικό παντοπολείο, αντί χρήματα. Ευχαριστούμε. Είστε καλά. Την ώρα που πιάνω λεφτά, βρε μέμο μου, λεφτά, μην με βγάζεις με τα λεφτά, γιατί μετά, ορίστε, έτοιμο, έχεις ψηλά τώρα. Τα φέρεις στο ΣΔΟΕ, ναι. Λοιπόν, μιλάμε με την κυρία Ιωάννου, την ψυχή... Ιωαννίδου Αναστασία. Ιωαννίδου, λοιπόν, μιλάμε με την κυρία Ιωαννίδου Αναστασία, την ψυχή του εθελοντισμού στο Δήμο Σαλονικού. Δύο λόγια για το τι γίνεται σήμερα. Είναι μια μεγάλη γιορτή για εμάς τους εθελοντές, διότι τιμούνται οι εθελοντές και ακόμα πιο βασικό το γεγονός ότι τιμούνται τα παιδιά εθελοντές. Οι νέοι άνθρωποι που έχουν ψυχή και κέφι και με χαρά δουλεύουν μέσα στην κοινωνία για τον συνάνθρωπο, είναι όλα εδώ σήμερα και συμμετέχουν. Για μένα που είμαι μια παλιά εθελόντρια, αυτό είναι το καλύτερο, τι να πω, η καλύτερη ανταμοιβή. Ευχαριστώ. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Για να μας πούνε κάτι. Τι κάνετε ακριβώς εδώ? Φτιάχνουμε χειροποίητα. Ναι, έχουμε δαχτυλίδια, κολλιέ, βραχιόλια, σκουλαρίκια, τα πάντα όλα. Οπότε είστε εθελόντρες που πουλάτε διάφορα πράγματα και τις εισπράξεις τις δίνετε για καλό σκοπό, ναι. Καλή επιτυχία. Λοιπόν, βρισκόμαστε στο μπαρ το οποίο το έχει αναλάβει η Ένωση Γονέων Σαρωνικού. Δύο κουβέντες γι' αυτό. Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κεντρικών. Περάστε. Πείτε μας δύο κουβέντες για τη σημερινή ημέρα και το σκοπό που είστε εδώ. Η Ένωση Γονέων είναι έτσι κι αλλιώς μια εθελοντική δράση. Από μόνη της. Διότι όλοι οι σύλλογοι που ανήκουν σε αυτή την Ένωση είναι εθελοντές. Άρα είμαστε εδώ γιατί δικαιωματικά νομίζω μας ανήκει και εμάς αυτή η μέρα. Και πέρσι το είχαμε αναλάβει αυτό το μπαράκι, το άτυπο. Φέρνουμε δικά μας πράγματα και όλα τα έσοδα θα διατεθούν στο κοινωνικό παντοπόλιο. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ.
θα μπορεί να είναι το άλλο, πιο βαρύ το θύνατο, πιο αργό. Κάποτε είναι εδώ, αλλά καλημέρα. Για πες μας δύο κουβέντες, τι ακριβώς σου λένε εδώ και τι κάνεις. Υπάρχει αλληλεγγύη. Μία λέξη αλληλεγγύη. Υπάρχει αλληλεγγύη. Θεωρείτε ότι σημερινή, η φετινή προσέλευση είναι μεγαλύτερη από την περσινή. Έχουμε καλό καιρό και πιστεύω όλα θα πάνε καλά. Καλή επιτυχία. Σε όλους μας. Πάρε ένα άλλο μπουκαλάκι. Καλημέρα. Είστε από το Πολιτιστικό Σύλλογο Σαρονίδας από τη Βιέβο. Είμαστε από το Πολιτιστικό Σύλλογο Σαρονίδας και στηρίζουμε τη δράση των εθελοντών. Είστε καλά. Καλή επιτυχία. Καλές γιορτές. Δεν θα συναντήσω τον άντρα σου ποτέ. Και μου τον έκρυψες. Πες δύο-τρία πράγματα. Τι είστε εδώ? Είμαστε μια ανεπίσημη ομάδα ουσιαστικά. Ασχολούμαστε με το ποδήλατο στην περιοχή του Ταγαλίδια και γενικότερα της περιοχής. Ανοίγουμε ένα μονοπάτι πάνω στο Πάνιο Όρο και πηγαίνουμε και σε αγώνες. Ποια είναι η συμβολή σας σήμερα εδώ στο Πανηγύριο του Εθελοντισμού που γίνεται στο Δήμο Σαρονικού? Τι ακριβώς κάνετε? Εμείς προσφέρουμε σαν δώρο σε κλήρωση ουσιαστικά ένα από τα καπέλα μας και ένα κοντομάνικο. Μπορεί ο καθένας να μπει στην κλήρωση και να κερδίσει αυτό. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε και εμείς.
γύρω πάνω.
δύο λόγια για το σύλλογο, ας πούμε. Α, πολύ ωραία, θα μας πείτε λίγα λόγια για το σύλλογο. Περάστε. Πάρα πολύ ωραία. Είναι ένας σύλλογος ο οποίος έχει 3 χρόνια ζωής σαν συνέχεια του χορευτικού τμήματος του πρώην πνευματικού κέντρου του πρώην Δήμου Αναβίσου. Δυστυχώς ο Καρυκράτης μας τα έκανε όπως μας τα έκανε και εμείς στην προσπάθειά μας να διατηρήσουμε ζεστή τη φλόγα προς την παράδοση του τόπου μας και όχι μόνο του τόπου μας που έχει να κάνει με την προσφυγία και την υγρασία, αλλά και από όλη την Ελλάδα, δημιουργήσαμε αυτό το σύλλογο. Ο σύλλογος αυτός σήμερα αριθμεί 120 ενεργά μέλη, 150 μεγάλους χορευτές και 70 μικρούς χορευτές. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι και εμείς από μέρος μας προσπαθούμε, συμβάλλοντας όσο μπορούμε, με εθελοντική εργασία πάρα πολύ, άπειρες εργατόρες, να κρατήσουμε ζωντανή την Ελλάδα. Γιατί δυστυχώς κάποιοι άλλοι προσπαθούν να την εξαφανίσουν. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Θέλω να ευχηθώ σε όλους καλές γιορτές, με υγεία πάνω απ' όλα και αυτά τα Χριστούγεννα να είναι τα τελευταία δύσκολα Χριστούγεννα που περνάει η πατρίδα μας και όλοι μας. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να πούμε για τους γονείς που κάθονται έξω και βλέπουν τα παιδιά τους να χορεύουν. Πρώτα θέλω να ευχαριστήσω εσάς, να ευχαριστήσω τον Δήμο που μας δίνει την ευκαιρία στα μικρά παιδάκια που δεν έχουμε τόσο πολλές ευκαιρίες να δείξουμε τη δουλειά μας, γιατί δεν υπάρχουν φεστιβάλ, και αυτό είναι κάτι που λείπει από το Δήμο μας, φεστιβάλ παιδικών χορευτικών. Αν δεν κάνω λάθος, σαν Δήμος πρέπει να είναι το πρώτο και το δεύτερο φεστιβάλ που γίνεται σε παιδικά χορευτικά. Με τη μορφή του Καλλικράτη. Είναι πραγματικά εξαίρετη η προσπάθεια που γίνεται τώρα και βρεθήκαμε έστω και έτσι σε ένα απλωμένο πρόγραμμα όλα τα μικρά χορευτικά εδώ πέρα για να δείξουμε 5 πραγματάκια. Τα παιδιά το ευχαριστήθηκα πολύ, φαντάζομαι. Και εγώ θα ήθελα να ευχηθώ καλές γιορτές και καλά Χριστούγεννα σε όλους και να ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά το Δήμο που μας φιλοξένησε εδώ πέρα σε ένα τόσο όμορφο χώρο. Μια Αναστασία. Αυτή τη χρονιά συνεργαζόμαστε για αυτή την εκδήλωση με διάφορες μορφές συνεργασίας, 32 σύλλογοι, ομάδες, ιδιώτες, καταστήματα. Φανταστείτε το, 32. Είναι πολύ μεγάλος αριθμός. Συνήθως, αξιέπαινε δουλειές κάνουν οι σύλλογοι μόνοι τους. Καμιά φορά ενώνονται 1-2 σύλλογοι μαζί. Αλλά 32, θυμηθείτε το, είναι μοναδικό. Και σας ευχαριστώ όλους που είστε εδώ. Γεια σας, είμαστε μαζί με την κυρία Χαρίκλια Ρούπα, η οποία είναι η δημιουργός αυτής της έκτης φωτογραφίας που γίνεται εδώ στο Δήμο Σαλονικού. Πέστε μας δύο λόγια για το έργο σας. Κοιτάξτε, καταρχήν να ευχαριστήσω την κυρία Αναστασία Ιωαννίδου που έκανε όλη την προετοιμασία για αυτή την ιστορία. Εγώ να σας πω ότι είναι ένα πολύ αγαπημένο χόμπι η φωτογραφία. Η δουλειά μου, η κανονική δουλειά μου είναι γιατρός, αλλά είναι μια δικλίδα
ασφαλείας είναι μία διαφυγή από την καθημερινότητα και από την ιατρική που τραβάει πάρα πάρα πολύ μεγάλο μέρος από την ενέργεια. Απλά φωτογραφίζω ό,τι βλέπω και ό,τι κάνεις με αγάπη πιστεύω ότι γίνεται καλό. Οι φωτογραφίες σας κυρίως τι περιεχόμενο έχουν, είναι τυχαίο ή έχει μια θεματολογία συγκεκριμένη? Τα τελευταία χρόνια είναι κυρίως οι άνθρωποι. Κυρίως οι άνθρωποι και εδώ βλέπετε κάποιες μορφές από την Ελλάδα, οι οποίες θυμημένα προσωπικά μου θυμίζουν πάρα πολύ παλιότερες εποχές που αρχίζουν πλέον και εκλείπουν. Είναι άνθρωποι σύγχρονοι, οι οποίοι όμως θυμίζουν πάρα πολύ τον προηγούμενο αιώνα. Είναι άνθρωποι παλιωμοδίτες, άνθρωποι που έχουν δουλέψει σκληρά και άνθρωποι που κρατάνε ακόμα τις συνήθειές τους τις παλαιότερες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και σας ευχόμαστε καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Καλή επιτυχία στην προσπάθεια. Ευχαριστούμε. Έχω να λέω. Μην κοιτάτε τα παιδούλια που είναι με τα κοντομάτικα. Με καχάσετε, με καχάσετε, με σουλά όλη μέρα.